Συνεχίζουμε με τον κύριο Ζερογιάννη. Ο κύριο Ζερογιάννη από του πρωτοφόρου και αυτό του χώρου είναι Γερμανό σπουδαγμένο. Έχει σπουδάσει ψυχολογία, λογοτεχνία, γλωσσολογία στη Γερμανία. Είναι συνειδητής με την Άννα στο κέντρο και συνδιευθυντής τώρα στο ελληνικό κέντρο Φόκουση και είναι εκπαιδευτής, θεραπευτής και επόπτης. Επίσης είναι πιστοποιημένος συντονιστής από το Ινστιτούτο Φόκουση Νέας Υόρκης. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν τι θα πει ο Ρότζερς και ο Τζέντλι στη συνομιλία τους, δύο παλιοί συνεργάτες, οι οποίοι ήταν έτοιμοι, ανοιχτοί και για ένα έντιμο διάλογο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που με συμμεταλλέξατε στους αρχαίους. Στους παλιούς. Στους αρχαίους θα του παλιώ. Να αισθάνομαι και εγώ σε κάποιους μεγάλους αρχαίους. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και σας ευχαριστώ πολύ που είμαι εδώ και είστε εδώ. Όπως είπε η Χρυσούλα, έχω σπουδάσει ψυχολογία, αλλά όχι μόνο ψυχολογία, έχω σπουδάσει και γερμανική φιλολογία και αυτό το αναφέρω γιατί έχει σημασία, έχει κάποια σχέση με αυτά που πρόκειται να πω, κυρίως από την πλευρά της γλωσσολογίας. Ο τίτλος της διημερίδας εδώ είναι «Οι τρεις συνθήκες βέβαια» και ο υπότιτλος, αν το πω έτσι, είναι «Ένας σύγχρονος διεπιστημονικός διάλογος για τη σημασία των θεραπευτικών συνθήκων». Όταν είδα τον τίτλο, ή μάλλον όταν πήρα μέρος στη διαμόρφωση του τίτλου και μετά και άρχισα να σκέφτομαι τον τίτλο, μπήκα σε ένα διάλογο με τον ίδιο τον τίτλο. Ναι, γιατί με προβλημάτισε τι θα μπορούσα να πω εγώ ως προσωποκεντρικός θεραπευτής, με ποιον θα μπορούσα να κάνω διάλογο. Σου απαντούσε. Ναι, μου απάντησε ο τίτλος, γιατί εκτός από προσωποκεντρικός είμαι και βιωματικός θεραπευτής, άρα μπορούσα να μοιραστώ στα δύο και να κάνω έναν διάλογο. Αυτό είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι μιλάμε για έναν διεπιστημονικό διάλογο, άρα πώς θα μπορούσα εγώ και από ποια θέση να κάνω έναν διεπιστημονικό διάλογο. Και έτσι ανέτρεψα στις άλλες μου σπουδές, κυρίως στην γλωσσολογία και σε κάποια διαβάσματα και ανησυχίες δικές μου, κοινωνιολογικές και φιλοσοφίες. Άρα λοιπόν αυτό που πρόκειται να σας πω και που θα προσπαθήσω μάλλον να τα εκφράσω έτσι ώστε να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τη σκέψη μου και από ένα σημείο και μετά την επιχειρηματολογία. Έχει να κάνει λοιπόν με το πώς μπορεί κανείς να δει σήμερα τις τρεις συνθήκες του Ρότζερς μέσα από τα μάτια λίγο της κοινωνιολογίας, της φιλοσολογίας και της φιλοσοφίας. Και όταν λέω φιλοσοφία, εννοώ κυρίως τον Τζέντλιν, ο οποίος ναι, μεν ανήκει σε αυτό που λέμε βιωματική προσέγγιση και έχει να κάνει με την βιωματική ψυχοθεραπεία, αλλά είναι και φιλόσοφος ή είναι φιλόσοφος. Επίσης, θέλω λίγο να συνδεθώ και με τους προηγούμενους ομιλητές, κάνοντας έτσι ένα σιωπηλό διάλογο μαζί τους καθώς τους άκουγα και θα ήθελα να δώσω μία απάντηση και στον κύριο Κοταμιάνο σε ένα ερώτημα που έθεσα, αλλά να αναφερθώ και λίγο και στην κυρία Βεντούρα σε δύο έννοιες που ανέφερε προηγουμένως. Λοιπόν, ξεκινάω με την προσωποκεντρική προσέγγιση και πώς εγώ την καταλαβαίνω. Εδώ μπορεί να υπάρχει μεγάλη συζήτηση, αλλά ας ξεκινήσω από το ότι η προσωποκεντρική προσέγγιση θεωρεί ότι η θεραπευτική αλλαγή επιτυγχάνεται μέσα από την άσκηση των αρνητικών διαστρεβλώσεων και αρνήσεων του θεραπευόμενου και την κατάληξη συμβολοποίηση των εμπειριών του. Αυτά είναι πράγματα που οι περισσότεροι ξέρετε, αλλά έχουν μια σημασία για μένα για να αναπτύξω λίγο τη σκέψη μου. Προϋπόθεση λοιπόν γι' αυτό αποτελούν οι τρεις συνθήκες και οι οποίες χαρακτηρίζονται σαν αναγκαίες και επαρκείς. Αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή εμένα, ενώ οι τρεις συνθήκες λέγονται συνθήκες, δεν θα σταθώ αυτή τη στιγμή στη λέξη συνθήκες, παρά μόνο στο τέλος. Θέλω να πω ότι οι τρεις συνθήκες, έτσι όπως τις ορίζει ο Ρότζερς, κυρίως στη θεωρία της προσωπικότητας, σχετίζονται με τις εμπειρίες, γιατί αυτές διαστρεβλώνονται ή αυτές αρνούν,
και την κατάλληλη συμβολοποίησή τους. Η εμπειρία των ίδιων των Ρόδων το 59 περιγράφεται ως ψυχολογικός όρος, είναι καθαρά φαινομενολογική η προσέγγιση του, και αναφέρεται σε οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στον οργανισμό και μπορεί δυνητικά να συμβολοποιηθεί και να συνειδητοποιηθεί. Και με αυτή την έννοια, εμπειρία μπορεί να είναι μια σκέψη, ένα συνέστημα, μια ιδέα, μια ανάμνηση, μια επιθυμία, οτιδήποτε συμβαίνει λοιπόν μέσα σε έναν οργανισμό. Δεν είναι κάτι εξωτερικό η εμπειρία φαινομενολογικά, είναι αυτό που μου συμβαίνει και μπορώ να συνειδητοποιήσω. Από τον ίδιο τον Ρότζερς, η συμβολοποίηση περιγράφεται ως αναπαράσταση μέσω λεκτικών ή άλλων συμβόλων της εμπειρίας στη συνείδηση και αποτέλεσμα της συμβολοποίησης είναι η απόκτηση επίγνωσης για ό,τι συμβαίνει στον οργανισμό. Οπότε σήμερα θα έλεγα, για μένα τουλάχιστον, δεν είναι τόσο η σπουδαιότητα και δεν θα ήθελα να δώσω βάρος σε αυτό και η αναγκαιότητα και η επάρκεια των τριών συνθήκων. Μπορώ να συνεχίσω, το βάλω επιθετικό, αλλά πρέπει να μιλήσω για μένα. Μπορώ να συνεχίσω να υποθέτω πως οι τρεις συνθήκες είναι αναγκαίες και επαρκείς. Το θέμα μου δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να δω το ιστορικό πλαίσιο μέσα στις οποίες αναπτύχθηκαν και πώς τις κατανοούσε ο Ρότζερς και πώς τις κατανοεί ένα μεγάλο μέρος της προσωποκεντρικής προσέγγισης ακόμη και σήμερα. Και έτσι απαντώ λίγο σε ένα ερώτημα που έθεσε και ο κύριος Κοταμιάνος, ότι μάλλον το ερώτημά του είναι αν τα θεραπευτικά μοντέλα είναι προσαρμοσμένα στην συγκεκριμένη ιστορική στιγμή ή παραμένουν τα ίδια όπως τα σχεδίασαν οι θεωρητικοί υπεύθυνοι αυτών των μοντέλων. Εγώ θεωρώ και ότι απλά τα μοντέλα τα θεραπευτικά είναι προσαρμοσμένα στην ιστορική του στιγμή, αλλά η ιστορική στιγμή είναι αυτή που τα αναδεικνύει, που τα φέρνει στην επιφάνεια. Δηλαδή είναι καθορισμένα τα θεραπευτικά μοντέλα από την ιστορική στιγμή στην οποία αυτά αναπτύχθηκαν και από τις κοινωνικές και οικονομικές και πολιτικές συνθήκες της εποχής τους. Τι σημαίνει τώρα αυτό για τον Ρότζερς και για την προσωποκεντρική προσέγγιση τη δεκαετία του 50 και του 60 που ήρθαν στην επιφάνεια και που αναπτύχθηκαν. Το θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννήθηκαν, αναπτύχθηκαν και κατανοήθηκαν οι τρεις συνθήκες αλλά και άλλες θεμελιώδεις έννοιες της που σχετίζονται με αυτές, όπως συμβολοποίηση και εμπειρία, εκφράζει σε μεγάλο βαθμό το επιστημονικό παράδειγμα της εποχής της εμφάνισής της και συγκεκριμένα αυτό της μοντερνικότητας. Δεν θέλω να πω περισσότερο σε αυτό που λέγεται μοντέρνα εποχή ή μοντέρνο παράδειγμα ή μοντερνιστικό παράδειγμα, αλλά είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος σκέψης ο οποίος υπάρχει στην Δύση, στην Ευρώπη, από τον χοντρικά από τον 17ο αιώνα και μετά, αν και οι αρχές του είναι πολύ πιο πριν. Ακολουθώντας τη σκέψη του Έλλην Καμπ, ενός προσωποκεντρικού, ο οποίος έχει γράψει ένα καταπληκτικό άρθρο για το τι είναι αυθεντικότητα το 2001, αλλά όχι μόνο αυτός, αλλά και άλλοι θεωρητικοί, κοινωνιολόγοι και φιλόσοφοι, λένε ότι η κύρια μεταφορά του μοντερνιστικού παραδείγματος, που έχει σχέση με το Καρτέσιο και τον Νεύτωνα, γιατί αυτή το εισήγαγα στη μοντέρνα επιστήμη, είναι η μηχανή. Με βάση δηλαδή τη μηχανή, έτσι αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και τον άνθρωπο. Μέσα από το διάκριση που κάνουμε ανάμεσα σε σώμα και πνεύμα, ότι το σώμα είναι κάτι άλλο από το πνεύμα, υπάρχουν άλλοι νόμοι για το σώμα, άλλοι νόμοι για το πνεύμα, όλα αυτά μπορούν το Καρτέσιο και τον Νεύτωνα έτσι όπως όρισαν αυτό που λέγεται το μοντέρνο παράδειγμα ή το μοντερνιστικό παράδειγμα της εποχής μας, το οποίο για κάποιους θεωρητικούς θεωρείται ότι έληξε τη δεκαετία του 50, δηλαδή χοντρικά μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μαζί με την μηχανή, με αυτό που λέμε το παράδειγμα ή η μεταφορά της μηχανής, υπάρχει και μια άλλη μεταφορά, η οποία είναι χαρακτηριστική για τον τρόπο που ακόμη σκεφτόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τον άνθρωπο. Ο Κέρβεσες είναι ένας Ούγγρος γλωσσολόγος, αρκετά διάσημος στον χώρο της γλωσσολογίας, ο οποίος μέσα από έρευνες που έκανε σε διαφορετικές ευρωπαϊκές γλώσσες, ανέδειξε ως κύρια μεταφορά του τρόπου που σκεφτόμαστε τον άνθρωπο την έννοια του περιέχοντος το χ, του container στα αγγλικά. Ο τρόπος σε πολλές γλώσσες, ακόμη και στη δική μας, μιλάμε για τον άνθρωπο σαν να έχει ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό, σαν ένα κουτί δηλαδή, το οποίο έχει πλαίσια, έχει όρια,
και κάτι βρίσκεται μέσα του και κάτι βρίσκεται έξω από αυτό. Μηχανή και περιέργον δοχείο είναι δύο κύριες μεταφορές του τρόπου που σκεφτόμαστε, δεν το αντιλαμβανόμαστε, αλλά καταλήγουμε τη σκέψη μας. Επίσης, αυτό είναι λίγο περισσότερο για να σκεφτείτε, να δείτε τον τρόπο που σκέφτομαι, πώς τα μοντέλα σκέψης που έχουμε, εκτός από τη μηχανή και το περιέργον δοχείο, σύμφωνα με κάποιους άλλους θεωρητικούς, περιέχουν και άλλους παρανομαστές, όπως την όραση, αυτό με τον κυρίως η Χάννα Άρεντ, ότι στην εποχή μας και κυρίως στη μοντέρνα εποχή η όραση είναι καθοριστικό, παίζει καθοριστικό ρόλο για το πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, ο χώρος και η αναλογική αναπαράσταση πάντα από το χώρο της γνωσολογίας. Και θεωρώ τώρα, αυτή είναι μια δική μου υπόθεση, ότι επειδή δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία υπόρρητα στην όραση και στον χώρο, γι' αυτό είχαν αναπτυχθεί πάρα πολύ από ένα σημείο και μετά και βέβαια από την μετατράπηση του Ιωαννίου, ότι αλληλεγγυόμαστε τα πράγματα χωρικά και οπτικά και γι' αυτό έχουμε και την εικόνα αυτή τη στιγμή που παίζει τεράστιο ρόλο. Πάει στο πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Αν πάρουμε τώρα τα γενικά χαρακτηριστικά, όπως ονομάζω, ενός τρόπου σκέψης που είναι η μηχανή, η όραση, ο χώρος και η αναλογική αναπαράσταση, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ημιαφέρετα ή και αφέρετα ή και όχι, ότι στο μοντερνιστικό παράδειγμα που μας επηρεάζει, θα ήθελα να πω ακόμη και σήμερα, όλα γίνονται αντιληπτά κυρίως συστατικά, οπτικά, με όρους πόρου, αναλογικά και αναλογικής αναπαράστασης, δηλαδή ένα προς ένα, ιεραρχικά και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πώς σκεφτόμαστε, ορθολογικά, διπολικά ή διπολικά με την έννοια των πυρισμών, γραμμικά, ανθρωποκεντρικά και ανθρωποκρατικά, θα λέγαμε κάποιες φεμινίστρες από το χώρο της φεμινιστικής ψυχολογίας και της φιλοσοφίας. Τώρα, αυτό το μοντερνιστικό παράδειγμα, όπως το ονόμασα ή μοντέρνο παράδειγμα, στο χώρο της, έχει επιπτώσεις και για το πώς σκεφτόμαστε στον χώρο της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας. Έχει επηρεάσει δηλαδή κάθε μοντέλο και του Φρόιντ, θεωρώ δηλαδή το ψυχαναλυτικό μοντέλο, όπως οι ίδιοι ψυχαναλυτές πλέον λένε, αλλά και τον Ρόβερς και άλλα, και την γλωσσιακή προσέγγιση. Γιατί οδήγησε στο να βλέπουμε τον άνθρωπο ως ένα περιέχον δοχείο, η Ρίτα ανέφερε το μαύρο κουτί, οδήγησε στο να διατυπωθεί και να περιγραφεί η έννοια της απόθεσης. Η έννοια της απόθεσης δεν είναι δυνατή αν δεν προϋπάρχει η έννοια του δοχείου. Στο ότι και να χωρίζεται σε ένα πάνω και σε ένα κάτω. Ή και σε ένα δοχείο που είναι πιο μέσα στο δοχείο. Θα το πω αυτό εδώ. Και της αναπαράστασης. Η Ρίτα ανέφερε προηγουμένως ότι, όπως ξέρουμε όλοι, ότι γυρνάω πίσω τώρα στην έννοια του μαύρου κουτιού. Ο μπιχαβιωρισμός στην αρχή έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι ένα μαύρο κουτί, το οποίο εγώ δεν χρειάζεται να το ανοίξω, γιατί μπορώ να δω το ερέθισμα και το αδύναμη κτλ. Η ψυχανάλυση και η προσωποκεντρική προσέγγιση αποφάσισαν να ανοίξουν αυτό το μαύρο κουτί. Και η ψυχανάλυση μέσα σε αυτό το κουτί είναι να υπάρχει ένα μικρότερο πιο μαύρο κουτί, που το ονόμασα συνείδητο. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα και το θέλω να περάσω είναι ότι ακόμη δεν έχουμε φύγει, όχι από το μαύρο κουτί, από την έννοια του κουτιού. Δηλαδή, ότι θεωρούμε τον άνθρωπο και το σώμα, βέβαια, ότι είναι σαν ένα κουτί που μπορούμε να το ανοίξουμε και άμα το ανοίξουμε θα βρούμε πράγματα μέσα. Εκτός λοιπόν όμως από την ψυχανάλυση και η προσωποκεντρική προσέγγιση, με τις λέξεις που χρησιμοποιεί και τις έννοιες της, και για την προσωποκεντρική προσέγγιση ισχύουν τα ίδια. Δηλαδή, θεραπευτής και θεραπευόμενος αρχικά περιγράφονται ως δύο διακριτά και περίπλιστα υποκείμενα που βρίσκονται απέναντι το ένα στο άλλο και σε αντιδιαμετρικά αντίθετες θέσεις. Αντιδιαμετρικά αντίθετες, μάλλον καλύτερα. Ο θεραπευτής σε θέση συμφωνίας και ο θεραπευόμενος σε θέση ασυμφωνίας. Και αυτά τα δύο υποκείμενα χρειάζεται να έχουν, γιατί είναι κλειστά, είναι περίκλειστα, είναι σαν δύο κουτιά, δηλαδή, να έχουν ή να αποκτήσουν ψυχολογική επαφή προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει η θεραπεία και να συνεχιστεί. Και από τον ίδιο τον Ρότζερς, έτσι για να επιβεβαιώσω αυτά που έλεγα πριν, ο οργανισμός περιγράφεται ως φάκελος, εμβελός στα αγγλικά, ο οποίος εμπεριέχει ήδη διαμορφωμένες και σχηματισμένες οντότητες ή μονάδες, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, μάλλον χαρακτηριστικό
του μοντέρνου ή μοντερνιστικού τρόπου σκέψης είναι ότι ο κόσμος αποτελείται από ορόκτες και μονάδες οι οποίες προϋπάρχουν ως τέτοιες και μετά συνδέονται μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν και εδώ ο οργανισμός περιγράφεται ως φάκελος, ο οποίος περιέχει ήδη διαμορφωμένες και σχηματισμένες οντότητες της εμπειρίας, όπως σκέψεις, αισθήματα, αναμνήσεις, επιθυμίες, οι οποίες παραμένουν και περιμένουν κάπου μέσα σε αυτό το φάκελο, το δεύτερο, στο εσωτερικό του, σε κάποιο φωτεινό ή σκιερό μέρος, το φωτεινό αναφέρομαι στην προσωποκεντρική σκιερό στην ψυχανάλυση, να ανακαλυφθούν. Είναι πώς θα μπορούσε δηλαδή να διατυπωθεί αυτό, ότι το ξαναλέω, ότι είναι σαν ανοίγοντας το μαύρο κουτί, και αυτή είναι η κριτική που ακολουθεί μετά από τον Τζέντλιν στο Ρότζερ, είναι ότι προϋπάρχουν όλα μέσα μου ήδη σχηματισμένα. Εγώ δηλαδή έχω εμπειρίες, έχω θυμό μέσα μου, έχω σκέψεις, έχω ιδέες που είναι ήδη σχηματισμένες και εγώ απλά, αν στρέψω την προσοχή μου εκεί, θα τις δω. Στην ψυχανάλυση πρέπει να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια, γιατί όπως είπαμε, μέσα στο κουτί υπάρχει ένα άλλο κουτί. Αυτά τα ξέρετε, αλλά η βασική σκέψη είναι αυτή για το περιέχον, το κύριο και το κουτί. Και το ξαναλέω εδώ, ότι οι εμπειρίες σύμφωνα με αυτό το παράδειγμα είναι ήδη διαμορφωμένες. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κάπου μέσα σε έναν εσωτερικό χώρο, ο οποίος διακρίνεται στο εξωτερικό, και περιμένει το φως της επίγνωσης της συνειδητότητας, αυτός ο αρνητικός είναι του Husserl, είναι από τη φαινομενολογία, να τις ανακαλύψει, φωτίσει, συναισθανθεί, αποδεχθεί, ανασύρει. Χρησιμοποιώ πολλές φορές συνώνυμα για να τονίσω αυτό που θέλω να πω. Αυτό το έχουμε πει, είναι αυτό που κάνει προσωποκεντρική προσέγγιση και πώς εννοεί και τις τρεις συνθήκες ως προς την εμπειρία και τη συμβολοποίηση και την αναπαράσταση. Αλλά αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι το τελευταίο. Η συμβολοποίηση και η συνακόλουθη επίγνωση ή συνειδητότητα καταναγούνται, όχι λεπτικά, δεν το λέμε αυτό, ως ανώτερα επίπεδα αντίληψης, αναφορικά με αυτά που βρίσκονται εκτός συμβολοποίησης επίγνωσης. Και έτσι έχουμε πάλι το πάνω και το κάτω, το μέσα και το έξω στην προσωποκεντρική προσέγγιση. Με αυτόν τον τρόπο, όπως θεραπευτής και θεραπευόμενο, σχέση, οργανισμός, εμπειρία, συμβολοποίηση, οποιαδήποτε έννοια, την κεντρική έννοια της προσωποκεντρικής προσέγγισης, θα έλεγα, θα μπορούσε να πει κανείς, περιγράφονται στατικά και χωροτοπογραφικά, γραμμικά, λογοκεντρικά και όλα αυτά που γράφω τώρα εδώ πέρα, μέχρι που έλεγα ο προσωποκεντρικός που σας είπα στο κείμενο του καταθετικό, τα καταλήγει ότι ο Ρότζερς επαναλαμβάνει ένα μοντέλο σκέψης που δεν είναι το φροηδικό, που δεν είναι παρά το μοντέρνο παράδειγμα του Κοπέρνικου και του Νέφη. Και εδώ πάω τώρα στον άλλο της ομιλίας με τον άλλον κύριο, το Τζέντλιν, στο διάλογο του με τον Ρότζερς και στο διάλογο το δικό μου αυτούς τους δύο. Ο Τζέντλιν, όπως σας είπα, ήταν θεραπευτής, αλλά πέρα από θεραπευτής κυρίως είναι φιλόσοφος. Θεωρώ ότι το φιλοσοφικό του έργο μας δίνει τα κατάλληλα εργαλεία να σκεφτούμε την ίδια προσωποκεντρική προσέγγιση και τις κεντρικές της έννοιες πλέον με βάση ένα άλλο παράδειγμα. Με ένα άλλο παράδειγμα που ταιριάζει περισσότερο στην εποχή μας και που δεν είναι πλέον το παράδειγμα αυτό που ονόμασα μοντερνιστικό ή μοντέρνας εποχής. Μας προτείνει να σκεφτούμε κάθε τι, κάθε έννοια δηλαδή, βασική, ολιστικά και ριζοσπαστικά θα έλεγα φαινομενολογικά, δηλαδή με όρους διαδικασίας και γίγνεσθε, που σημαίνει δηλαδή με όρους κίνησης, ροής, αλλαγής, ανοιχτότητας και αλληλεπίδρασης. Την έννοια της αλληλεπίδρασης θα την αναφέρει νομίζω και η κυρία Καναλή περισσότερο, αλλά δεν μπορώ να πω και εγώ κάποια πράγματα. Κεντρικές έννοιες φιλοσοφίας του Τζέντλιν είναι η έννοια του υπόλοιπου, αυτό δηλαδή που δεν λέω αυτή τη στιγμή ρητά και δεν διατυπώνω, αλλά που υπάρχει εκεί ήδη ανάμεσα σε μένα και σε κάποιον άλλον σε μια κατάσταση που ζω, η έννοια της αλληλεπίδρασης, του βιώματος και της διαδικασίας. Και τώρα κάτι πιο δύσκολο. Σύμφωνα με τη διαδικασία του, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Τζέντλιν, τίποτα δεν είναι. Όλα και όλα, όταν λέω όλα εννοώ κυριολεκτικά όλα στο Τζέντλιν, δηλαδή ή τη θεραπεία, ή το εαυτός, συμβολοποίηση, όλες οι έννοιες της προσωποκεντρικής προσέγγισης βρίσκονται ή μπορούν να ειδωθούν ότι βρίσκονται σε ένα διαρκές γίγνεσθε.
και θα μου επιτρέψετε μια λέξη που δεν υπάρχει στα ελληνικά, εγώ θα λέγα και ξεγίνεστε. Το γίνεστε δεν το κατανοούμε στο gender και στο focusing γραμμικά, ότι ξεκινάω από εδώ και συνεχίζω και προσθέτω ένα πράγμα και το γίνεστε με κάτι γραμμικό που με πάει. Αλλά το γίνεστε περιέχει και την αποτυχία που θα έλεγα, έχει το λάθος και την αστοχία μου. Οπότε είναι ένα και ξεγίνεστε ανά πάσα στιγμή. Και με αυτή την έννοια όλα αυτά τα προηγούμενα δεν είναι παρά μέρη. Μέρη σημαίνει κομμάτια ή εκφάνσεις, διαστάσεις, πτυχές μιας υπόρρητης, όπως λέει ο Τζέντλη, πολυπλοκότητας ή αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε θεραπευτή και θεραπευόμενο, η οποία λειτουργεί αυτή η αλληλεπίδραση καταρχάς σωματικά, προαναστοχαστικά, δεν έχει δηλαδή μηνιολογική σκέψη, είναι κάτι που νιώθω στο σώμα και έτσι προημιολογικά. Και με αυτή την έννοια τίποτα δεν είναι ποτέ πραγματωμένο. Κάθε τι πραγματώνεται και ξεπραγματώνεται συνεχώς. Η λέξη δεν είναι ωραία, αλλά δεν είναι άλλη. Το κάθε τι δεν είναι παρά εκδίπλωση, διάσταση, πτυχή μιας συνεχιζόμενης διαδικασίας που λαμβάνει χώρα υπόρρητα και που λέω τελικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ίδια η ζωή. Αυτό που με ενδιαφέρει εδώ είναι αυτό το η μετάφραση που έκανα μιας πρότασης του Τζέντλη, από δύο προτάσεις, από ένα μικρό κείμενό του, για να το φέρω σε διαστολή με τον Ρότζερς και όλα αυτά που είπα πριν για το μοντερνιστικό παράδειγμα. Γράφει ο Τζέντλη, ένας άνθρωπος δεν είναι ένα κουτί γεμάτο περιεχόμενο, ανεξάρτητα από το αν ονομάζονται εμπειρίες ή συναισθήματα ή δυναμικά κυκλώματα ή όπως και να θέλετε να σκεφτείτε αυτό που ονομάζω περιεχόμενο. Ένας άνθρωπος δεν είναι το περιεχόμενο. Ένας άνθρωπος είναι αλληλεπίδραση. Και με αυτή την έννοια, σας διαβάζω μερικές από τις προτάσεις του Τζέντλη, ότι η αλληλεπίδραση προηγείται πάντα, δεν έχουμε επιδράσεις, αλλά είμαστε αλληλεπιδράσεις ή πιο καλά είμαστε οι αλληλεπιδράσεις μας. Δεν κάνω σχέση με τον άλλον, γιατί είμαι ήδη σε σχέση μαζί, προτού καν συνειδητοποιήσω ότι έχω σχέση. Ο διάλογος, και αυτό έχει να κάνει και με τη φιλοσοφία, σε έναν διάλογο με τους άλλους δεν πάω. Είμαι ήδη σε διάλογο, απλά δεν το έχω καταλάβει ή, αν το πω καλύτερα, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Άλλωστε και εγώ αυτά που σας λέω τώρα προσπαθώ να είναι και αυτά που έχω γράψει, αλλά προσπαθώ λίγο όσο ανοιχτό είναι να δω που, αν αλληλεπιδρώ με εσάς και σε ποιο βαθμό. Δεν ξέρω. Βασικά έχω λίγο άγχος για να τελειώσω την ομιλία, οπότε μάλλον είμαι πιο συγκεντρωμένο σε αυτό παρά να δω πώς αλληλεπιδρώ με εσάς. Όχι. Στο Τζέντλεν η αλληλεπίδραση πάντως είναι μία, αλλά έχει δύο διαστάσεις. Υπάρχει η ρητή αλληλεπίδραση, αυτό που λέω εγώ τώρα και αυτό που ακούτε, και υπάρχει και η υπόρρητη αλληλεπίδραση, αυτό που δεν λέω και που δεν ακούτε, αλλά που συμβαίνει ανάμεσά μας αυτή τη στιγμή. Αυτό μπορούμε να το μεταφέρουμε βέβαια και στην θεραπεία. Γιατί προτού μιλήσει θεραπευτής και θεραπευόμενος, εμείς λέμε ότι έχουν ήδη αλληλεπιδράσει. Αλλά η αλληλεπίδραση και αυτό που ονομάζεται υπόρρητη λοιπόν αλληλεπίδραση, αυτό που δεν είναι ρητά διατυπωμένο, είναι αυτό που ο Τζέντλη θα ονομάσει ή ονομάζει υπόρρητο βίο. Και εδώ έρχομαι σε μία έννοια που είναι πολύ βασική στη φιλοσοφία του Τζέντλη, να την αντιπαραθέσω στην έννοια της εμπειρίας του Ρότζερς. Όπως είπα πριν, ο Ρότζερς μιλάει για εμπειρίες και οι εμπειρίες είναι σαν να είναι στατικές και κάπου μέσα μου που αν στρέψω την προσοχή μου τις συναντώ, τις βρίσκω, τις ανακαλύπτω. Ο Τζέντλη να τη διαστέλνει στην έννοια της εμπειρίας του Ρότζερς, στην έννοια του βιώματος. Στα ελληνικά η λέξη βίωμα είναι ουσιαστικό και είναι και αυτό στατικό. Στα αγγλικά όμως, η λέξη που χρησιμοποιεί ο Τζέντλη είναι experiencing, με ING στο τέλος, και προσπαθεί να μεταφράσει στα αγγλικά, τέλος πάντων, ένα γερμανικό όρο, την έννοια του βιώματος, που χρησιμοποιείται λοιπόν σε αντίστοιξη με την εμπειρία του Ρότζερς και δηλώνει το άμεσο ζωντανό βίωμα ή τη βιωματική μας ροή. Αναφέρεται στο βίωμα ως διαδικασία και όχι στο βίωμα ως συγκεκριμένο διαφοροποιημένο αποτέλεσμα με ξεκάθαρο περιεχόμενο και ενοιολόγηση. Αυτό θα ήταν για το gentling η εμπειρία.
το βίωμα είναι κάτι ανοιχτό, πρωταρχικό, συνεχές, το οποίο υπάρχει και ρέει συνεχώς. Έτσι λοιπόν για το gentling οι εμπειρίες δεν προϋπάρχουν. Αυτό που προϋπάρχει είναι το ολιστικό συνεχές άμεσο βίωμα, το οποίο μπορεί μόνο μερικά σε μια συγκεκριμένη στιγμή και στο πλαίσιο μιας δεδομένης αλληλεπίδρασης να μορφοποιηθεί και να συμβολοποιηθεί ως μια εμπειρία. Ας περάσω τώρα στην προσωποκεντρική θεραπεία όπως μπορεί να τη δει κανείς με βάση το παράδειγμα του Τζέρι. Θεραπευτής και θεραπευόμενος δεν είναι δύο διαμορφωμένες οντότητες που αποφασίζουν να αλληλεπιδράσουν, αλλά δύο ζωντανοί οργανισμοί που ήδη αλληλεπιδρούν. Και αυτό γίνεται υπόρρητο. Η υπόρρητη όμως αλληλεπίδραση και το υπόρρητο βίωμα έχουν κατανόηση μέσα τους. Δεν είναι απλά ότι αλληλεπιδρώ με κάποιον. Μέσα σε αυτή την κατανόηση, μέσα σε αυτή την αλληλεπίδραση υπάρχει κατανόηση. Αυτή θα εκφράσει ο θεραπευτής αργότερα ως ενσυναίσθηση, άνεφορ, αποδοχή και θετικότητα. Συνεπώς, φτάνω στο σημείο τώρα λίγο να τρέξω για την ενσυναίσθηση και μία ενσυναισθητική ανταπόκριση θεραπευτή. Μια ρητά διατυπωμένη ενσυναισθητική ανταπόκριση εκφράζει τόσο τη βιωματική διαδικασία του θεραπευτή με τον πελάτη του, δείχνει προς και απευθύνεται στη βιωματική διαδικασία του θεραπευόμενου και την προάγει την μετακινή. Κάθε ενσυναισθητική ανταπόκριση λέω ότι είναι έγκυρη μόνο στο πλαίσιο μια συγκεκριμένη αλληλεπίδραση. Και αυτό που είναι η δική μου πλέον σκέψη και πρόταση μετά από όλα αυτά είναι ότι μόνο αν βοηθήσει μία ανταπόκριση του θεραπευτή, είτε με ενσυναισθητική, αυθεντική ή με αποδοχή, μόνο αν βοηθήσει το θεραπευόμενο να έρθει σε επαφή με το βίωμά του και αν τον βοηθήσει να μετακινηθεί, να προάγγειλε το βίωμά του και τη ζωή του, μόνο τότε εκ των υστέρων γίνεται πραγματικά η ανταπόκριση του θεραπευτή ενσυναισθητική. Και γι' αυτό καταλήγω ότι δεν υπάρχουν ενσυναισθητικές με αποδοχή αυθεντικές ανταποκρίσεις εκ των προτέρων, γιατί μιλήσαμε για τεχνική. Οι ανταποκρίσεις του θεραπευτή γίνονται αναδρομικά ενσυναισθητικές με αποδοχή και αυθεντικές μέσα σε μια συγκεκριμένη αλληλεπίδραση. Είναι δηλαδή οι θεραπευτικές ανταποκρίσεις πάντα καθοδόν. Είναι σε ένα γίγνεσθε ενσυναισθητικές, αποδεκτικές και αυθεντικές. Και με αυτή την έννοια, οι συνθήκες προσωπικής προσέγγισης δεν είναι συνθήκες ή ποιότητες που γεννιούνται απλά μέσα στην ψυχή ή το μυαλό του θεραπευτή και οι οποίες κινούνται σε ένα μονόδρομο από τον θεραπευτή στο θεραπευόμενο. Είναι αλληλεπιδράσεις που γεννιούνται και δημιουργούνται στο πλαίσιο μιας σχέσης και οι οποίες απλά εκφράζονται από τον θεραπευτή. Και για μένα αυτό είναι σημαντικό γιατί έτσι λέω ότι μπορούμε να φύγουμε, να καταλάβουμε τις τρεις συνθήκες έκαιρα, πέρα από τον ναρκισσιστικό μικρό κόσμο, λέω, τόσο του θεραπευτή όσο και του θεραπευόμενου. Δηλαδή να τις καταλάβουμε ως διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο μεταξύ ή στο άνα-μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, ανοιχτές δηλαδή διαδικασίες που ξεδιπλώνονται σταδιακά, είναι πτυχές δηλαδή ενός γίγνωστε, είναι δυνατότητες που πραγματώνονται ή και όχι μόνο μέσα σε ένα εμείς. Άρα λοιπόν δεν είναι ούτε ένα πράγμα οι τρεις συνθήκες, ούτε ένα σύνολο στάσεων θα έλεγα ακόμη, ούτε ουσία, αλλά μία πράξη. Είναι δηλαδή ένα γίγνεσθε ή μία δραστηριότητα, οι οποίες συνεχίζονται και επαναλαμβάνονται συνεχώς. Και μπορεί να αποτύχουν μέσα σε αυτό το γίγνεσθε, όπως είπα, γίγνεσθε και ξεγίγνεσθε συνεχώς. Ευχαριστώ πολύ.